Δεν κατεβαίνα τα μάξια, οπότε πρέπει να κατέβουμε εμείς. Εντάξει. Πιστεύω κατεβαίνα για τα μάξια. Για δείξε Λουί, κατεβαίνανε. Σίγουρα, ρε. Άνετα. Έφτανε μέχρι τη λίμνη άνετα. Απλά είναι εμπειρία μιας ζωής. Το κάνεις μόνο μία. Λοιπόν, καλησπέρα στα τσακάλια. Καλησπέρα, είμαστε εδώ γιατί μας φώναξε ο κύριος Γιώργος να πούμε τα αρνητικά του αυτοκινήτου. Δικιά μου ιδέα. Και του λέω εγώ, ρε μαλακά, του λέω δεν έχω κάποιο αρνητικό ουσιώδες να πεις ότι πρέπει να βγάλουμε βίντεο. Μου λέει, όπως θα είδατε από τα story, ο Γιώργος πήγε Χαλκιδική με το εργαλείο, το i20N aka. Και μετά μου λέει, εγώ πήγα ταξίδι, έχω αρνητικά. Τι λέω, ωραία, έλα, πάμε να βγάλουμε ένα βίντεο. Εντάξει, έχω αρνητικά και εκτός ταξιδιού. Ναι, αλλά μήπως. Θα τα πω και θα καταλάβει. Δηλαδή, ένα αρνητικό πιστεύω ξέρω ήδη ποιο είναι. Ποιο? Πιστεύω ίσως να το πει σαν ενοχλητικό, το ντεπόζιτο. Είναι μικρό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήμουν σίγουρος. Είναι μικρό. Σαν να σκέφτομαι όταν είχαμε πάει Τουρκία με την BMW, 16 λίτρα ντεπόζιτο και κάθε 200 χιλιόμετρα. 200 χιλιόμετρα ήταν. Το όριο, δηλαδή μένουμε, δηλαδή σπρώχνουμε. Και είχαμε ξεκινήσει 4 ώρα το χάραμα και δεν φτάνει που δεν έχει πολλά βενζινάδικα, μερικά ήταν και κλειστά. Και άντε βγες από την Εθνική να πάει να βρεις κανένα χωριουδάκι. Ναι, δεν και. Είναι το καλύτερο όμως. Και φαντάστηκα. Ποιο? Ναι, BMW. Το καντράν σου δεν δούλευε. Το καλύτερο ήταν στο Γύρνα. Και όταν πήγαμε. Πήγαμε Τουρκία. Όταν και πήγαμε, περίμενα. Όταν πήγαμε με δύο μηχανές, δεν είχα καντράν, δεν δούλευε καθόλου. Ούτε χιλιόμετρα να κοιτάω. Δηλαδή ούτε τα όρια να τηρώ, ούτε τίποτα. Ούτε ντεπόζιτο να βλέπω πόση βενζίνη έχω, αλλά ακολουθούσα τον Γιώργο. Μου έκανε νόημα. Έχουμε βενζίνη! Και κοίτα εδώ. Ακολουθούσα τον Γιώργο. Τελειώνει η βενζίνη του, τελειώνει και εμένα. Ίδιες μηχανές, ίδια ταχύτητα πηγαίναμε, ίδιο τέτοιο. Ωραία, και το ακόμα καλύτερο. Υπάρχει καλύτερο. Το καλύτερο το Γύρνα. Στην καθημερινότητά σου που έμενε στον δρόμο. Μια φορά έμεινα. Μια φορά έμεινα με μια γνωστή μου και πάλι καλά έμεινα 500 μέτρα από το βενζινάδικο. Μια φορά μείναμε και εμείς, θυμάσαι. Ναι, ναι. Και εσείς είχατε μαλάκα κοντέρ. Φορά. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο Γύρνα που έμεινε η μηχανή, όσοι έχετε δει το επεισόδιο, έσπασε κάρφο το μοτέρ. Η δικιά μου. BMW for the win. Ναι! Και γυρνάμε δικάβαλο με τη δικιά μου. Χωρίς καντράν. Και τώρα να είσαι, ωραία, κοίτα τα χιλιόμετρα. Όχι, τι χιλιόμετρα. Όχι, τα χιλιόμετρα δεξιά-αριστερά. Δεξιά-αριστερά κάθε μισό χιλιόμετρο σου έχει πόσο μακριά είσαι από την πρωτεύουσα. Και κοιτούσαμε, τώρα είμαστε 430 χιλιόμετρα μακριά. Μετά ήμασταν 400. Μετά και υπολογίζαμε 430. Στη χειρότερη, στα 300 πρέπει να βάλουμε. Είμαστε 130, στα 300 πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Γιατί σου έλεγε το επόμενο βενζινάδικο 60 χιλιόμετρα. Άντε γεια. Τώρα λέμε τα αρνητικά της BMW. Και κάτι τέτοια, ναι. κάτι τέτοια σκεφτόμουν και με το i20, οπότε είναι το depósito. Λοιπόν, το depósito είναι μικρό. Εντάξει, οκ. Okay. Με το Eco Mode, εγώ έβγαλα 350 χιλιόμετρα maximum. Με N Mode, έβγαλα 250 χιλιόμετρα. Με ταχύτητα. Βάλε ένα beep εδώ. Εδώ, με ταχύτητα 140. Ναι, ναι. 140. Ορίστε, ρε, δεν το μάρτυρα. Αυτό ο μαλάκα, αυτό είναι χειρότερο από εσένα. Μην το ψάχνεις πολύ εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αρνητικό νούμερο 1. Αρνητικό νούμερο 1, έχει μικρό ντεπόζιτο. Ντεπόζιτο. Πέδεμα, ειδικά αν πας ταξίδι, δηλαδή εμείς θέλουμε κάποια στιγμή όπως ξέρετε να πάμε Γερμανία. Ακριβώς. Τι θα κάνουμε. Θα γεμίσουμε 62 φορές. Λοιπόν, αρνητικό νούμερο 2. Έχει, φίλε, πολύ σκληρά αμορτισέρ για ταξίδι. Εντάξει, αυτό ήταν γνωστό. Στο ταξίδι είναι μαρτύριο. Τι σε νοιάζει. Είναι μαρτύριο. Καταρχάς, εγώ θα κάνω τον δικηγόρο διαβόλου γιατί δεν τα ξέρω. Τι σε νοιάζει. Ο δρόμος έχει τύπου ενώνει ο δρόμος και έχει μερικά ναι, σαν σκαλοπατάκι. Καινούργια άλλη πίστα. Κάθε φορά που πήγαμε χιλιόμετρα έσκαγα πάνω και μιλάμε την άκουγε όλο το αυτοκίνητο. Όπως κάθαμε εδώ από ναι. Πίσω πριν. Και εμείς μαζί. Την άκουγε όλο το αυτοκίνητο. Δεύτερο, όταν είχε. Αέρα αλλάξει, έχει δει από όταν άλλαξε η 34. Μάξιμου με τη ζέστη και αυτό ήταν 37. Αλλά και πάλι, ρε φίλε, δεν έχει να λέει. Επίσης, όταν είχε βακούλωμα, έτσι να κάνει ένα βακούλωμα ο δρόμος,
όταν έκανε το βαθύλωμα και είχα πάλι χιλιόμετρα, σηκώνονταν να τα μάξει σε φάση θα πετάξω τώρα. Απογειωνόμασταν. Εκεί. Με, ναι, και με 140. Με 140. Yeah, εγώ στην Κύπρο. Ήταν ο Λούις δίπλα και έβλεπε το λέω και λέει: όπα, μαλάκα τώρα θα πετάξουμε. Και κρατιόταν. Και κάναμε wow! Στην Κυφυσία που είχε ένα υψωματάκι στην αριστερή λωρίδα, είναι γνωστό εκεί στο ύψος του που κάνουν τα εμβόλια, πώς λέγεται. Το μέγα εμβολιαστικό. Μπράβο αυτό. Το Golden Hall. Είναι γνωστό αυτό το βαθύλωμα, υπάρχει χρόνια. Που έχω μπει με χιλιόμετρα, έχω μπει σίγουρα με 150. Μου έχει πάει πολύ ομαλά. Λιγότερο από τον γκολφ που έπαιζε περισσότερο. Εντάξει, ήταν και το δρόμοι, κάνει και τέλειο. Από Θεσσαλονίκη η προσκαλκιδική δρόμη είναι χάλια. Χάλια. Και για να μπει στη Θεσσαλονίκη είναι χάλια. Αλλά θυμάμαι με τη μηχανή. Την άκουγα σε κάθε. Ωραία, αμορφιστέρ. Όλα αυτά ήταν γνωστά και για μένα απλά αυτό που είπα. Γίναν πιο έντονα τέλος πάντων για τον Γιώργο στο ταξίδι του. Και τα αμορφιστέρ ξέραμε ότι δεν είναι καλά για την πόλη. Απλά προφανώς δεν είναι ούτε για το ταξίδι. Δεύτερο, μόνο για στρίψιμο. Τρίτο. Και τεπόζιτο. Τρίτο, κάθισμα. Με πέθανε η μέση μου. Να σε πέθανε η μέση σου. Ρούφα το! Γιατί θα το είχα βάλει. Κοίτα, φίλε, περίμενε. Εσύ το οδήγαγες τουλάχιστον μία ώρα ήσουν μέσα. Εγώ που έκανα 6 ώρες διαδρομή, μαλάκα στις 3 ώρες έριξα να την ακούω. Κοίτα, δεν πιστεύω ότι κάποιο κάθισμα είσαι κομπλέ. Ναι, όχι. Ξέρω, πάρει κανένα τώρα Rolls Royce. Είναι άβολα τα καθίσματα. Δεν πιστεύω ότι είσαι ένα καθίσματα. Το γκολ είναι αγαρά ήμουνα. Το γκολ δεν την ακούγα έτσι. Εδώ, μαλάκα δεν μπορούσα να σταθώ. Ο άλλος είχε κάτσει, καθόταν στο κάθισμα και κάτσε έτσι. Ναι, ρε, κάποια στιγμή τι πάλευα κι εγώ. Έχει άβολα καθίσματα. Ή μπορεί να είναι όταν κάθεσαι στην αρχή και τα σχετικά να είναι κομπλέ, αλλά στον δρόμο φίλε σε γαμάει μέσα. Ναι, μετά από ώρα σε πιάνει. Εγώ αυτό το είχα αισθανθεί όταν είχα πρωτοπάρει τα μάξι και το έλεγα. Μου λέει το συνηθίζει, Όντως το συνήθισα. Τώρα αλλά ξέρω τον πόνο. Αλλάξει, ξέρω τον πόνο που λέει. Ναι. Είμαι σίγουρος τον ένιωθα. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου πέρασε στην αρχή. Τώρα προφανώς τον ένιωσε αυτό στα χιλιόμετρα τα πολλά. Το ταξίδι μπορεί να το συνήθιζε. Να κάνει ένα ταξίδι να αλλάξει τον νόμο. Θα δει ότι πονάει. Τέταρτο αρνητικό. Παιδιά, μην περιμένετε να πούμε θετικά, μόνο αρνητικά είναι αυτό το τεντεάκι. Τέταρτο. Γιατί μπορεί να μπει κάποιο καπίρι, μα ένα θετικό δεν έχει. Α, κάτι έτσι χαζούλι, δεν είναι αυτόματα τα παράθυρα, μόνο του οδηγού. Τα αυτόματα του συνοδηγού δεν είναι αυτόματο. Κάθε φορά που σταμάταγα, γιατί παίρναμε το αμάξι, πηγαίναμε εκεί, κάθε φορά έπρεπε. Περίπτερο, ναι. Ναι, έπρεπε να περιμένω, ξέρω εγώ, να το κλείσω εγώ και τα σχετικά. Αρνητικό είναι γι' αυτό. Δηλαδή, βάλανε αυτόματο παράθυρο στον οδηγό. Δεν βάζει συνοδηγό και δεν βάζει κανένα συνοδηγό και είσαι μόνο σου. Μετά, τέταρτο, πέμπτο. Δεν ανοίγουν τα παράθυρα με το κλειδί. Καλά, εντάξει, τώρα φίλε. Και αυτό, φίλε. Εμείς δεν ξέρω αν γίνεται σε πολλά αμάξια. Μπορεί να γίνεται στο group bag. Στο group bag, ναι. Δεν γινόταν, ρε φίλε. Και σε αυτό δεν γίνεται. Σου είπα, ναι, group bag, ρε φίλε. Εντάξει. Άμα ήταν bag, θα σου έλεγα ναι, μεγάλο χι. Μεγάλο χι. Όχι, ρε φίλε, απλά δεν. Προφανώς ήταν αυτό ένα γκατζετάκι. Εντάξει, οκ, σιγά δεν είναι κάτι τρελό. Βοηθάει, ναι. Είναι ένα γκατζετάκι που είχε εξ αρχής. Ο όμιλος της ΒΑΤ. Δεν το ξέρω αυτό. Υποθέτω εγώ ρε φίλε. Οπότε και απλά δεν ήθελα να το αντιγράψω. Εντάξει, και αυτό είχες το γκολφάκι, το πατηματάκι στο κουμπί της πόρτας. Και δεν είναι μόνο χρονολογία 2022 και 7. Δεν νομίζω να υπάρχουν σε όλα τα ΒΑΤ. Αυτό στην πόρτα βολεύει πάρα πολύ παντού. Ναι. Επίσης πόσες φορές έχεις χρησιμοποιήσει τα παράθυρα στον γκολ. Τα αυτόματα. Ναι, εγώ πολλές μόνο φορές, σε φίλε. Παραλία. Όχι τα αυτόματα από μέσα την πόρτα, με το κλειδί. Με το κλειδί. Ο Γιώργος, δεν ξέρω αν καταλάβατε, λέει με το κλειδί που το κρατάς παραδεταμένα να ξεκλειδώσει και κατεβαίνει το παράθυρα. Ναι. Τουλάχιστον στον όμιλο βάγκ. Και παραδεταμένα, άμα κλειδώσεις, ανεβαίνουν. Αυτό εγώ με τον γκολφ θα έχω χρησιμοποιήσει λίγες φορές. Όσο είχα πάει παραλία, είχε μείνει τα μάξι στον καύσωνα και δεν ήθελα να μπω μέσα, τα κατεβάσω και τα κατέβαζα και περίμενα λίγο να φύγει. Ήταν και μαύρο ναι, αυτό. Εντάξει, ανοίγει την πόρτα βέβαια, αλλά και αυτό είναι κάτι που σε διευκολύνει. Θέλω να πω είναι σίγουρα ή καμιά φορά ξέρει που θα με διευκολύνει. Το βράδυ όταν βγαίναμε, παρκάραμε ρεπέτα. Με το ανοίγει την πόρτα, σταματάνε. Έκλεινε τα μάξι, πήγε ο Λουίς ξέρανε το παράθυρο. Ναι. Και έβγαινα από τα μάξι και μου λέει αυτό το παράθυρο. Και έλεγα, έμπαινα μέσα να το βάλω μπρος να κλείσω τα παράθυρα. Ναι. Κατάλαβε ενώ με το κλειδί, παπ θα κλείνε. Α μην τα ξέχναγε, μαλάκα. Είναι κάτι που θα διευκολύνει. Πέμπτο αρνητικό ήταν αυτό. Έκτο αρνητικό. Είναι χαμηλό και προσεγγίζει γάτες. Έχει το αρνητικό. Μπροστά η, πώς τη λένε, η μάσκα. Ναι, που ναι, με τρύπες, να. Η μάσκα, έλα να δείξεις, έχει κάτι τρύπες τόσες. Περίμενε. Να δείξουμε πρώτα τη μάσκα, τη δικιά μου και μετά τη δικιά σου από ταξίδι. Κοίτα πώς είναι το ψυγείο του πάνω. Μια χαρά, σχεδόν. Μια χαρά. Έλα να δεις το δικό μου τώρα. Φέρε λίγο το flash. Έχει ένα κινητό, φέρε το κινητό σου. Και ρίξε λίγο flash. Εντάξει, ό,τι φαίνεται τώρα. Ναι, φαίνονται. Τα βλέπετε. Το ψυγείο την έχει ακούσει από παντού. Εντάξει.
Εντάξει, εντάξει. Έχει μια μίλια, αλλά. Λοιπόν. Έχει και περισσότερα χιλιόμετρα. Η μάσκα έχει κάτι τρύπε τόσε. Αυτό το ξέραμε από την αρχή, ναι. Και ρε φίλε, δεν το ξέραμε ότι το ψυγείο δεν έχει μια σίτα τουλάχιστον μπροστά για να προστατεύεται. Δεν το ξέραμε στην παραγγελία, το ξέραμε το που ήρθαν. Αυτό ναι. Λέω. Ότι αρνητικό είναι τρύπες. Αυτό. Ναι. Δεν προστατεύεται το ψυγείο από πουθενά. Έχει γίνει χάλια. Συγγνώμη, Μάρεν, για να καταλάβει ο κόσμο. Ναι. Αυτή εδώ η πέτρα χωράει άνετα, δεν το συζητάω καν. Σε σύγκριση με ένα κλασικό κινητό. Είναι μισό κινητό, ας πούμε. Ωραία, χωράει ή δεν χωράει. Εγώ σου λέω πάνω είναι εύκολα. Έχει χώρο να μπουν άλλες δύο τέτοιες. Μόνο το χέρι σου χωράει. Λοιπόν. Αυτό. Και αυτό, αυτό είναι αρνητικότατο, φίλε. Δηλαδή. Εντάξει, θες ψυγείο σε ένα χρόνο, okay. Για να βάλεις μάσκα επίσης, να βάλεις σίτα, πρέπει να λύσεις τον προφυλακτήρα. Δεν μπαίνει αλλιώς. Εντάξει. Λοιπόν. Και αυτό είναι αρνητικό. Αλλά πρέπει... δεν κάνει κάτι. Εντάξει, τουλάχιστον. Αυτό σαν διχτάκι λες. Ναι, δηλαδή στα δύο χρόνια, άμα το τρέξεις αυτοκίνητο ή κυνηγέσαι λίγο στον δρόμο. Ναι, θα, σου λέω. Θα γίνει... Αλλά και η σίτα δεν θα κάνει διαφορά. Ναι. Εδώ δεν κρατάει το, κάτι να το αλουμινάκι του, του ψυγείου στραβών, θα κρατήσει σίτα. Θα έπρεπε κάτι να είχε. Εκτός αν έβαζε σίτα πάνω στον προφυλακτήρα. Από πού? Από μέσα, αλλά πάνω στον προφυλακτήρα. Ναι, όχι στο... ναι. Να έκανε αλλά κάτι. Κάτι να έκανε εδώ τέλος πάντων. Θα ήταν άσχημο. Έκτο ήταν αυτό αρνητικό. Πέμπτο, έκτο, μετράει εδώ ο κόσμος. Πάμε στο έβδομο. Ή έκτο. Μπαίνουν νερά στα φανάρια, το έχουμε πει. Αλλά μπαίνουν νερά στα πίσω φανάρια, περιφερειακά στα φανάρια μπαίνουν νερά. Επίσης, μετά από τόσο καιρό, εμένα έχει αφήσει άλατα. Δηλαδή, άμα το δεις στο αυτοκίνητο, σίγουρα θα αφήσει άλατα, απ' έξω ναι. Φαίνονται κοιλίδες μέσα στο φανάρι. Σίγουρα, ναι. Και αφού αυτό στεγνώνει, είναι αρνητικότατο ναι. Επίσης. Δεν γίνεται να αγοράσεις αυτοκίνητο καινούριο και να έχει αυτό το πράγμα. Έβδομο αρνητικό. Θα πάω τρένο! Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Εγώ χωρίζω εδώ απλά γιατί είμαι του καναλιού. Δεν μιλάω. Έχει κάτι άλλο. Δεν έχω αφήσει να λέτε αρνητικά. Όχι, απλά συμφωνώ. Άθλια. Η. Πώς το πω, ρε φίλε, η κρεμαριέρα, δεν ξέρω τι ακριβώς στείνεται. Δεν μπορείς να κάνεις μια στροφή της προκοπής. Μιλάω τώρα. Ναι, στροφή, αναστροφή, ναι. Άμα χρειαστεί να το κόψει όλο το τιμόνι, είτε δεξιά είτε αριστερά, δεν στρίβει ποτέ. Λες και έχεις να πούμε δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το συνηθίσω, αλήθεια. Ανοίγομαι να πάρω στροφές και συνειδητοποιώ ότι δεν χρειάζεται γιατί είναι μικρό αμαξάκι και εν τέλει έχω ανοιχτεί τόσο. Και συνειδητοποιώ ότι με παίρνει μπροστά. Ξανά μετά πίσω. Ξανά. Yeah. Μπορεί να το πούνε κάποια. Οκ, okay, ανούσιο. Τα προβολάκια. Είναι κίτρινα. Ναι, και αυτό αρνητικό είναι, ρε φίλε. Είμαστε. Μοντέλο του 2021, θα σου πω εγώ. Ανάψε τα. 21. Και μου βάζει κίτρινα προβολάκια. Εμείς οι κάγκουρες θέλουμε να τα ανάψουμε. Πώς θα τα ανάψουμε, δηλαδή θα πρέπει να κάνω αυτό εδώ. Βάλε μου μία άσπρη λάμπα. Ναι. Εδώ τι είναι, με κατούρισε σκυλός. Πιστεύεις ότι αξίζει τα λεφτά του. Ναι, εντάξει. Δηλαδή το μόνο που με πονάει από όλα αυτά που είπαμε, που είναι και το πιο βασικό πιστεύω, είναι οι αναρτήσεις. Ούτε το τυπόζω, ναι θα με παιδέψει. Ναι, ό,τι θες τα παράθυρα θα με παιδέψουν. Ποιο θες, ό,τι θες τα φανάρια με ενοχλεί. Όλα αυτά θα με παιδέψουν. Αλλά το χειρότερο πιστεύω είναι οι αναρτήσεις. Και νομίζω συμφωνείς. Δηλαδή αυτό μπορώ να πω ότι είναι όντως με πονάει για τα λεφτά που έδωσαν είναι οι αναρτήσεις. Αλλά είναι εντάξει. Σίγουρα θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο και να μπαίνει στροφές. Ναι, ρε, αλλά τώρα σου πλασάρεται και καλά είναι έτσι για στροφές. Δεν πάει, ρε, που δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Αλλά σίγουρα κάτι θα μπορούσαν να κάνουν. Να ότι στρίβει, στρίβει. Ναι, σίγουρα. Αυτό ήταν Μάκη στο βίντεο. Από ό,τι βλέπετε, έμεινα μόνος μου. Ο Γιώργος έφυγε. Εντάξει, δεν έφυγε. Πίσω σας είναι, προσπαθεί να πετάξει τον ντρόουν. Αυτά ήταν από εμάς, παιδιά. Ευχαριστούμε όσους παρακολούθησαν το βίντεο. Τα λέμε σύντομα σε ένα άλλο επεισόδιο με περισσότερα αρνητικά, θετικά το αυτοκίνητο. Bye! Thank you.